Συγκινήθηκα. Cringe fiesta. Πες μου τι το εννοείς. Το εννοώ, επειδή έδωσα τόση δωρεάν μόρφωση σε όλο το Πανελλήνιο. Συγκινήθηκα πραγματικά. Και εδώ με την σωτηρία μου. Μου δημιούργησε αυτή την συναισθηματική ανατροπή. Σου έχει δημιουργήσει συναισθηματική ανατροπή η σωτηρία. Ναι. Τι επειδή είχα μια διαφορετική άποψη για η καταρχάς, σωτηρία. Αυτό το μου δημιούργησε συναισθηματική ανατροπή η σωτηρία είναι σαν να λέει κάποιος άλλος «Σωτηρία, θέλω να σε παντρευτώ». Μιλάμε για τέτοια αντιστοιχία τώρα, δεν είναι αστείο. Άρα, έχει δημιουργηθεί, τουλάχιστον σε ό,τι σε αφορά, κάτι το οποίο είναι... Κάτι θετικό. Α, είδες τώρα πίσω Γιάννη τα καράβια. Κάτι πάρα πολύ θετικό, αφού σου έχει προκαλέσει αυτή τη συναισθηματική ανατροπή. Ναι, επειδή από τη στιγμή που βλέπεις έναν άνθρωπο εντελώς αρνητικά και τον γνωρίζεις και από εντελώς αρνητικά βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο εντελώς θετικά, είναι καλό σημάδι, έτσι. Σωτηρία, έπαθες κι εσύ αυτή τη συναισθηματική ανατροπή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Θα ήθελα να το γνωρίσω καλύτερα. Ξαναλέω, επιμένω. Ωραία. Όμως αυτή η δήλωση που έχει κάνει τώρα ο Νίκος, πώς σε κάνει να αισθάνεσαι? Χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί όντως δείχνω κάτι άλλο και είμαι κάτι διαφορετικό. Ναι. Προς το καλύτερο, οπότε χαίρομαι. Αυτό... Που αρχίζουν να το βλέπουν άτομα αυτό. Ωραία. Αυτό έχει να κάνει με τις δηλώσεις, το κέικ που πρέπει να φάνε πολλές κτλ. Αυτό θα το αφήσω ασχολίαστο. Ασχολίαστο. Δηλαδή, θεωρείς ότι δεν μπορείς να αρκεστείς σε μια γυναίκα? Μπορώ, απλώς... Θα ήθελες. Ο Θεός, δυστυχώς ή ευτυχώς, με δημιούργησε με τόσο απίστευτα ποσοστά αγάπης μέσα μου, που θα μπορούσα πραγματικά να δώσω αγάπη σε όλες σας και με το περισσότερο. Τώρα, εάν στο τέλος καταλήξω με μία γυναίκα... Άρα αυτό. Δεν είσαι δεν μονογαμικός. Σαν γυναίκες γενικά, σαν φίλο, πώς θα σου πω. Άρα δεν δηλώνεις μονογαμικός. Όχι, στο παρελθόν υπήρξα μονογαμικός. Ήμουν και σε σχέση με για δύο τώρα μιλάμε, για μετά. Πες μου. Τι ήσουνα με δύο γυναίκες ταυτόχρονα. Ναι, σχέση. Και ήταν υπερευτυχισμένες και οι δύο. Και άμα και η γυναίκα το κάνει αυτό. Και η γυναίκα τι, ναι. Τι να κάνει. Βγάλε το γυαλί. Σχέση, να έχω εγώ εσένα, να έχω και τον Αργύρι, ας πούμε. Αυτό σου αρχίζομαι, δεν μπορεί καν να το αντιληφθεί το μυαλό μου. Γιατί να αντιληφθώ εγώ ότι μπορείς να έχεις εμένα και τη Σοφία, αλλά εσύ να μην αντιληφθείς να έχω εσένα και τον Αργύρι. Επειδή ο ρόλος του άντρα είναι να παρέχει και να φροντίζει και να προστατεύει, ενώ της γυναίκας είναι να φροντίζει την οικογένειά της. Δύο και δύο ήσουν τέσσερα, παιδιά, μην αστείωμαστε. Λοιπόν, δεν θα πάρω θέση. Όχι. Θα πάρεις, όχι, δεν θα πάρω θέση τώρα. Δεν χρειάζεται. Αυτό που είπες ότι ήταν υπερευτυχισμένες αυτές οι δύο γυναίκες, ήξεραν ότι είστε... Εννοείται πως ήξερα. Απλώς ποτέ δεν έρχονταν σε επαφή η επικοινωνία ή κάτι. Απλώς το γνώριζα. Είναι. Γι' αυτό δεν θεωρείται απάτη ή κάτι το παράξενο, επειδή υπήρχε full ειλικρίνεια. Μάλιστα.